Στην κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πρώτη ανάγκη και βοήθεια 200 ευρώ στι πιο φτωχέ οικογένειε, ανακοίνωσε ο Ισπανό Πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεφ, σε μια προσπάθεια μια εν μέρη εξισορρόπηση τη εκτόξευση των τιμών. Τα μέτρα εντάσσονται σε ένα νέο πακέτο αξία 10 δισεκατομμυρίων ευρώ, με το σύνολο των μέτρων που έχουν ληφθεί από την κυβέρνηση στο πλαίσιο τη αντιμετώπιση του πληθωρισμού να ανέρχεται στα 45 δισεκατομμύρια ευρώ. Άλλε χώρε προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια με κινήσει που θα έχουν αντίκτυπο στι τσέπε των χαμηλόμισθων, ειδικότερα νοικοκυριών, την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση Μιτσοτάκη επιλέγει να κάνει επιδοματάκιδε στου Έλληνε με δελτία τροφίμων των 20 ευρώ. Τα νέα μέτρα επικεντρώνονται στα διατροφικά προϊόντα, η τιμή των οποίων αυξήθηκε στο 15,3% το Νοέμβριο σε διάστημα ενός χρόνου. Τους επόμενους 6 μήνες ο ΦΠΑ θα μειωθεί από το 4% στο 0% για όλα τα προϊόντα πρώτης ανάγκης, όπως το ψωμί, το γάλα, το τυρί, τα φρούτα, τα λαχανικά ή τα δημητριακά, είπε ο Σάντσεφ στην τελευταία συνέντευξη για το 2022. Παράλληλα, ο ΦΠΑ θα μειωθεί από το 10% στο 5% στο μαγειρικό λάδι και τα ζυμαρικά. Επίση, το Υπουργικό Συμβούλιο στην τελευταία του συνεδρίαση για αυτή τη χρονιά αποφάσισε βοήθεια 200 ευρώ για οικογένειε με εισόδημα μικρότερο ή ίσο των 27.000 ευρώ, προκειμένου να αποζημιωθούν για την αύξηση των τιμών των διατροφικών προϊόντων. Ο Ισπανό Πρωθυπουργό ανακοίνωσε επίση 12 μήνη παράταση των επιδοτήσεων για τα ταξίδια των μετακινούμενων με τρένο για να πάνε στη δουλειά του και όρια στι αυξήσει των ενοικίων.